Πάμε, γυρίσουμε στο ντέρμπι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Νίκος Αθανασίου, να μας πει πως είναι και αυτό το παιχνίδι με τα δικά του τα μάτια. Καλημέρα σας, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, κύριε. Συγχαρητήρια στο Βάιο Τσούτσικα. Το είπα, θα το κεράσουμε. Ρε, πάμε για το ζωή, τα βρίσκουμε αυτά. Ρε, εσύ μας ξεφτύλισε, ρε, 8 στα 11, ρε. Μας διέσαι. Και μόνο που βρήκε. Καλά, και εσύ, και εγώ δεν πέτυχα τίποτα. Τι πες. Φίλε, ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση. Πώς σου έπιασες, οι 5? Δεν έκατσα να τους μετρήσω, ξέρω εγώ, 6, δεν θυμάμαι. 5, δεν θυμάμαι. Εγώ 4. Από τη στιγμή που βρήκε τους δύο back. Ναι, ρε, τελείωσε. Έχει βρει μπετόν την άμυνα όλη, ρε, 5. Ωραία, παιδιά. Ματέρι, μην έχεις γνωστά το μάτι, ξέρει ποιο θα ακούσει. Κατάλαβε. Αν άκουγε σένα, δεν νομίζω θα ήταν αυτή η δεκάδα, βάει, αλλά τέλος πάντων τώρα. Δεν το συνεχίσουμε άλλο. Το μόνο που δεν είπε ο Βάη είναι ότι θα βάλει τον Κότσιρα στο 6 χτες. Δηλαδή, μιλάμε για το μερί του. Ναι. Λοιπόν, το χρησιμό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα μάτι το οποίο δεν ξέρω αν το βλέπω σωστά ή επηρεάστηκα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά έκατσα χθες το βράδυ και το ξαναείδα. Και εγώ. Δεν αλλάζω πολλά πράγματα από αυτά που είπα και χθες το βράδυ που έχω γράψει. Δηλαδή, μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός, με ξεκάθαρη διάθεση να μπει στο γήπεδο για να πάρει το παιχνίδι, okay, και ένας Ολυμπιακός με μία πάρα πολύ έξυπνη επιλογή του Καρβαλιάλ και πάρα πολύ ρεαλιστική θα τη χαρακτήριζα σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Σκεφτείτε τώρα ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στο μείον 8 στη Super League να έχανε και χθες από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οπότε τι έκανε ο Πορτογάλος προπονητής? Παρουσίασε ένα ως δυνατόν πιο ασφαλές αγωνιστικό σχέδιο με 3 εξαροκτάρια στη μεσαία γραμμή, με εξτρέμοι οι οποίοι μαρκάρουν και σε εισαγωγικά δεν κλέβουν τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι, με τον Ρίτσαρντς από τη μία και τον Μασούρα από την άλλη, με τον Έσε, τον Αλεξανδρόπουλο και τον Καρβάλιο στη μεσαία γραμμή, περιμένοντας σε αρκετά διαστήματα του Παναθηναϊκού στο μισογήπεδο, χωρίς να βγάζει επιθετικότητα στο μαρκάρισμα, του βγήκε στον απόλυτο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, έστω και από το πουθενά ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά στο σκορ από μια στατική φάση, είναι και αυτά στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε τα ρίσκα του, προσπάθησε να παίξει, προσπάθησε να κυκλοφορήσει, προσπάθησε να κυριαρχήσει, αλλά από τη μέση και μπροστά ή πάντων έπρεπε να βγάλει ποιότητα στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, ήταν πάρα πολύ κακός. Έτσι, δηλαδή η εικόνα του Παναθηναϊκού στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί από άποψη νοοτροπίας και διάθεσης δεν μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή νοοτροπία ή δεν είχε καλή διάθεση πάνω στο χορτάρι, αλλά στο κομμάτι των επιλογών και των αποφάσεων στο επιθετικό τρίτο, ούτε ο Τζούρισιτς έκανε κάποια καλή ενέργεια, ούτε ο Αϊτόρ, ούτε ο Μπερνάρντ, ακόμα και ο Φώτης στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Οπότε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και με αυτή την τροποποίηση μέχρι και το 60 του Τερίμ, με τον Παναθηναϊκό να παίζει 4-4-2, με τον Κότσιρα να του βγαίνει νομίζω απόλυτα σε ρόλο. Μα όταν τον έβαλε και τι είπες? Μέσου. Λέω τι κάνει, τι να πω. Ναι, μπράβο. Όλοι αυτό είπαμε. Να πω ψέματα. Αυτό είπαμε, αλλά. Δεν μπορώ να πω. Αυτό είπαμε, αλλά. Μετά ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν είδα τον Κότσιρα, αυτό που λέω εντάξει, επειδή έβαλε τον Ποντέρ σε εκείνη τη στιγμή ο Καρβαλιάλ, λέω οκ, έχει μία αφέστατη λογική, είπα από μέσα μου εκείνη, αλλά ότι θέλει κάποιον πιο γρήγορα για να μαζέψει τον Ποντέρ, αλλά πιο επιθετικό για να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα εκεί, γιατί ο Ποντέρ δεν γυρνάει. Δεν παίζει άμυνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν είδα ποιον έβγαλε, τον Ρούμπεν, λέω παλιό. Οκ, θα βάλει τον Κότσιρα στόπερ και τον Αράο στο 6. Όχι. Αλλά έχει και τον Βιλένα στον πάγκο, οκ. Από άποψη, κρίνοντας αυτό που είπαμε, μια χαρά του. Και εγώ εδώ θα θυμίσω κάτι, ίσως και αυτό να έχει παίξει κάποιο ρόλο στην επιλογή του, ότι ο Κότσιρας στο μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όταν ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα δικά του τα πόδια, δεν ήταν ο κλασικός δεξιός μπακ ο οποίος έπαιζε πάνω στη γραμμή. Αρκετές φορές από ήταν μέσα. Τρίτος στόπερ. Ναι, και έβγαινε από μέσα. Και ακολουθούσε τους κεντρικούς διαδρόμους. Εκεί τον βλέπαμε περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχει δει αυτό ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά του Έλληνα μπακ και τον έβαλε. Και αλλά μια χαρά του βγήκε. Δεν μπορώ να πω όχι. Του βγήκε και τον έβαλε και σε καλύτερη κατάσταση τον Κότσιρα. Χθες ήταν καλά ο Κότσιρα. Του βγήκε και να σου πω και άμα δει το είδε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο έχει κάνει 3 κάθετες. Και από τη μία από αυτές τις κάθετες που έχει κάνει ο Κότσιρας έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός το κόρνερ που βάζει τον γκολ. Σωστά, πολύ σωστά και είναι πολύ καλή παλιά. Ναι, ναι. Και γενικά και αναρτητικά και στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, γενικά νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Ένα λάθος έχει κάνει ο Κότσιρας όλο το μάτς, γιατί έχει σώσει και ένα γκολ
που θα μπορούσε να μπει σε μια σέντρα από δεξιά. Ένα λάθος. Ναι. Μπράβο. Ένα λάθος έχει κάνει. Έχει κάνει λάθος γύρισμα και βγαίνει ο Μασούρας, αλλά σουτάρει πάνω στο Λοντίνγκιν. Στο, νομίζω ναι. πρέπει να ήταν στο πρώτο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο. Μόνο αυτό λάθος. Όλο το άλλο παιχνίδι ήταν. Εκεί δεν ξέρω, ξέρεις τι. Δεν είμαι σίγουρος γιατί την είδα πολλές φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει κάνει λάθος γύρισμα ή αν τον προλαβαίνει ο Ρίτς. Νομίζω ότι κάνει. Είναι η φάση που σουτάρει κεντρικά ο Μασούρας. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι κάνει ένα λάθος. Δεν παίρνει τη δύναμη. Ό,τι και να έχει. Δεν παίρνει τη δύναμη μπάλα που θέλει, αλλά σε όλο το μάτς είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Και ειδικά στη θέση 6, εγώ δεν το περίμενα να έχει τέτοια ανταπόκριση. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο Τερίμ συνέντευξη τύπου, να περιμένετε και άλλα τέτοια. Μα το είχαμε πει, Νίκο, όταν ήρθε, ότι παίρνει ρίσκα, όχι μόνο με τις αλλαγές, mm-hmm. αλλά και με mm-hmm. παίκτες που μπορούν να δούμε σε θέσεις που δεν περιμένουμε. Mm-hmm. Εντάξει, η εικόνα του Παναθηναϊκού, κακά τα ψέματα, μέχρι, δηλαδή από το 46 μέχρι το 65, δεν άλλαξε κάτι. Δεν έγινε ο Παναθηναϊκός πιο παραγωγικός, πιο δημιουργικός ή καλύτερος, αλλά είπα και πριν. Σημαντικές φάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν δεν μπορείς με άλλον τρόπο να απειλήσεις. Είναι μεγάλη αδυναμία του Ολυμπιακού φέτος σε αυτές τις στιγμές του παιχνιδιού. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνη, ο οποίος μπήκε και έδωσε πνοή δημιουργικά στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους τους ακραίους μέσω επιθετικούς του Παναθηναϊκού. Ο Ιωαννίδης κέρασε μία γιατί, όχι, γιατί όχι, ήταν ο Βιλένα που το είχε βάλει στα γενέθλιά του. Τώρα πάρει στα γενέθλια του σκόραδε ο... Να δούμε ποιος έχει την Κυριακή γενέθλια, ρε φίλε. Κυριακή γενέθλια. Μπράβο, μπορούμε να παίξουμε. Ναι, να το βάλουμε. Ο Γετβάη. Το λέω αυτό. Το λέω αυτό στο Βαϊμάκι. Το λέω φαντάζει να κρυθεί με γκολ του Γετβάη. Έφυγε, ρίχτα κάνει κουμπί. Κοίταξε να δεις. Με αυτά περιμέναμε να δούμε από το Γετβάη που είχαμε κακή διάθεση όλοι. Πήγε καλά. Πήγε καλά. Αν δει κάποιο. Κυρίως στο δεύτερο μήχρονο. Αν δει όλο το παιχνίδι, θα δει ότι ειδικά στο δεύτερο μήχρονο είναι πολύ καλό, αλλά και στο πρώτο, επειδή ήταν πολύ κακό ο Ρούμπεν, ήταν αυτό ο οποίο προσπαθούσε να μαζέψει την κατάσταση εκεί, κάπω. Καλό ήταν. Και από το 65 και μετά από την ισοφάριση του Παναθηναϊκού, νομίζω και εκεί είναι εμφανέ πάλι ότι οι δύο μπήκαν με διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετική νοοτροπία στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε τον γκολ, ο Ολυμπιακός προσπαθούσε περισσότερες κοντραεπιθέσεις να χτυπήσει και είχε μια-δυο καλές στιγμές, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού έβαλε σώμα και δεν απειλήθηκε ο Λοντίνγκιν και φτάνουμε στις καθυστερήσεις όπου εκεί, οκ, είναι τεράστια ευκαιρία που χάνει ο Ιωαννίδης, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, τίμοι και ειλικρινείς, όταν σου έχει βάλει 16 γκολ στη σεζόν και όταν δεν σου έχει άλλες τέτοιες ευκαιρίες σε παιχνίδια, δεν μπορείς να του πεις κάτι, θα χάσει και μία. Θα χάσει και δύο, θα χάσει και τρεις μέσα στο ποδόσφαιρο, το δικαιούται νομίζω και αυτό. Υπάρχει και μεγάλη ευκαιρία του Βέρμπιτς εκεί, νομίζω θα μπορούσε ή θα έπρεπε τέλος πάντων, αφού κάνει πολύ ωραία τρίπλα μέσα στην περιοχή, να προσπαθήσει να περάσει την μπάλα πάνω από το σώμα του Πασχαλάκη. Κάνει κάτι άλλο. Στο σούτ εννοείς τώρα. Α, όχι, στο τέλος λες, στο τέλος λες. Στο τέλος, ναι, στο τέλος, στο τέλος. Εντάξει, και δεν μπορούσε. Είχε πολλά σώματα, Νικό, ήταν δύσκολη φάση αυτή. Εμένα ξέρεις ποια είναι ευκαιρία του Βέρμπιτς καλή. Στις αρχές του δευτέρου μηχρόνου που κάνει μία ενέργεια και συγκλίνει στην περιοχή. Όχι, συγκλίνει στην περιοχή. Και κάνει ένα σουτ το οποίο φεύγει πολύ. Άμα δεις από πίσω ότι. Από την πίσω κάμερα. Βλέπεις τι καλά. Άμα κάνει το σουτ χαμηλά, πάει μέσα. Ναι. Αν το κάνει όπως το κάνει στο μάτι της Εθνικής Σλοβενίας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς η ίδια φάση. Μπράβο, μπράβο. Απλά δεν ήταν καλό το τελείωμα. Ναι. Όπως και να έχει, νομίζω ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα αφήνει ικανοποιημένο τον Ολυμπιακό από την άποψη πια ότι πλέον όλα θα κρυθούν στο δικό του γήπεδο, στην ελληνική του έδρα. Πήρε αυτό που ήθελε βάσει του σχεδίου του προπονητή. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός νομίζω αφήνει πίσω του αυτό το παιχνίδι και δεν έχει χρόνο να κάτσει να το πολύ σκεφτεί περισσότερο γιατί την Κυριακή ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο και νομίζω πιο σημαντικό από το χθεσινό παιχνίδι είναι αυτό το μάτς Κυριακής. Έτσι, στο οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει, είναι η ώρα να επιστρέψει και πάλι στις νίκες και αρκετό καιρό να πάρει μια νίκη σε ντέρμπι. Νομίζω το χθεσινό ήταν το 8ο παιχνίδι. Νομίζω ότι βάζει και τον Άρη μέσα, έτσι. Αν, με τον Άρη είναι το ένατο τότε. Ναι, σωστά. Είναι το ένατο. Ναι. Είναι από τις 23 Απριλίου έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός από το δελτίο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ 2-1. Με τον ίδιο διαιτητή τον Αυστριακό που ήταν και νομίζω από αυτό είναι με τον Ολυμπιακό 2-0. Μετά έχει ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, η Τούμπα ήταν τελευταία. Η Τούμπα. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι. Για πάμε τώρα, Βίτο Ρούγκο. Βίτο Ρούγκο. Ναι, είναι μια...
με συγχωρείτε, είναι μια από τις επιλογές που βρίσκονται στη λίστα του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι ένας Βραζιλιάνος 32χρονος στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στην Παΐα, στο Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, αλλά έχει σημαντική θητεία και παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με τη φανέλα της Φιωρεντίνα, η οποία έχει δώσει 8,5 εκατομμύρια για να τον αγοράσει από την Παλμέρας. Έπειτα ξαναγύρισε πάλι στην Παλμέρας και τον αγόρασε η Τραμπζονσπορ το 2020 και ήταν βασικό μέλος της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα το 2022, αριστεροπόδαρος, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός εκτός από έναν ψάχνει και ένα αριστεροπόδαρο, ναι, σε αυτή ναι, τη μεταγραφική θα πάρει περίοδο. Θα πάρει. Έτσι. Να δούμε. Εντάξει, είναι στη λίστα και βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην υπάρχει και κάτι παραπάνω. Και όσον αφορά τώρα τον Ακαϊντίν, είπε και ο ίδιος ο Τερίμ, επιβεβαίωσε ο πλέον αρμόδιος ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πολύ να τον εντάξει στο ψυχοδυναμικό του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έγινε και αυτό το ταξίδι που επιβεβαίωσε και ο Τερίμ του Γιάννη Παπαδημητρίου στην Κωνσταντινούπολη για να προκύψει η συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε χθες. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα συμφωνία με τον Τούρκικο Σύλλογο. Μπορεί να προκύψει σήμερα, μπορεί να προκύψει αύριο, μπορεί να προκύψει και ποτέ. Έτσι, αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα στο τραπέζι με τη Φενέρ και συζητά τους τρόπους και τις λεπτομέρειες για να φέρει τον διεθνή Τούρκο στόπερ στην Αθήνα άμεσα, αυτό δεν αλλάζει. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων και να δούμε τι θα προκύψει μέσα στις επόμενες ώρες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ωραία. Νίκολα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Νίκο. Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Και αν δυσκολευτείτε την Κυριακή 11, θα πάρτε με τηλέφωνο. Ναι.